بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والرضوك سنيك استن الله كيريني كيبلوغيا نصنا ديفي تون تلفتو تو بروفيتي تون محمد صلى الله عليه وسلم. Σε αυτό το ηχητικό θα συνεχίσουμε από το βιβλίο Al-Kabair, τα μεγάλα αμαρτήματα, από τον μεγάλο και σπουδαίο λόγιο τον Ιμάμ Δαχαμπή. Και σήμερα θα δούμε τα αμαρτήματα τα οποία είναι το να αγνοείς την ζακά, την ελεημοσύνη, την νηστεία και το ετήσιο προσκύνημα, το Χατζ. Ο ύψιστος λέει στο τρίτο κεφάλαιο του Κορανίου, εδάφιο 180, και ας μην νομίσουν ότι είναι για καλό τους εκείνοι που από φιδωλία κατακρατούν τα δώρα που ο Αλλά τους έχει δώσει από τη χάρη του. Θα είναι χειρότερο για αυτούς και σύντομα αυτά τα αγαθά που τα κράτησαν θα δεθούν γύρω από το λαιμό τους την ημέρα της κρίσης. Και κεφάλαιο 41 στίχος 6 με 7 και αλίμονο σε εκείνους που λατρεύουν άλλον αντί του Αλλά και αυτούς που δεν δίνουν την ζακά, την ελεημοσύνη και που αρνούνται την ημέλουσα ζωή. Και επίσης, κεφάλαιο 9, στίχος 34 με 35, είναι εκείνοι που συσσωρεύουν χρυσάφι και ασήμι και δεν το ξοδεύουν υπέρ του Αλλά. Ανάγγειλε τους σε αυτούς σκληρή τιμωρία την ημέρα που θα λιώσει ο χρυσός και το ασήμι στη φωτιά της κόλασης, όπου με αυτά θα καυτηριάζονται τα μέτωπά τους, οι πλευρές τους και οι πλάτες τους. Και θα τους πουν, αυτός είναι ο θησαυρός που θάβατε, κρύβατε για τον εαυτό σας. Δοκιμάστε λοιπόν την αμοιβή για ό,τι μαζεύατε. Και εδώ έχουμε και μια αυθεντική ρίση, να πούμε και μια αυθεντική ρίση από τον Απόστολο Σαλλαλάχου Αλήχη Βασέλλαμ, που αναφέρεται σε αυτούς που συσσωρεύουν πλούτη και δεν ξοδεύουν για χάρη του Αλλά, ότι τα πλούτη αυτά που μαζεύουν, και συγκεκριμένα ο χρυσός και το ασήμι, θα γίνουν πλάκες οι οποίες θα καυτηριάζονται και θα καίνε τα μέρη του σώματος αυτών των ατόμων. Και το χαντίθι είναι αυθεντικό από την συλλογή του Ιμάμ Μούσλιμ και του Αν-Νασάι. Έχουμε και μια άλλη ρίση επίσης, ένα άλλο χαντίθ, όπου ο προφήτης Σαλλαλάχου Αλήχη Βασέλλαμ λέει, και είναι αυθεντικό από την συλλογή του Ιμάμ Αχμαντ, ανάμεσα στους κατοίκους της φωτιάς θα είναι ο άδικος κυβερνήτης, αυτός που δεν ξόδεψε για χάρη του Αλλά, και ο φτωχός ο αλαζόνας. Και ο Αλλάχ Σουμπχάνα Τα'άλα προειδοποιεί, κεφάλαιο 63, στίχος 10 έως 11, και ξοδεύετε σε ελεημοσύνη από αυτά που σας έχουμε παραχωρήσει πριν έλθει ο θάνατος σε οποιονδήποτε από εσάς, όπου θα πει: «Κύριέ μου, γιατί δεν μου δίνεις μια αναβολή για λίγο καιρό? Θα μπορούσα να είχα δώσει ελεημοσύνη και θα ήμουν από τους ενάρετους. Αλλά ο Αλλά δεν θα αναβάλει τον ορισμένο χρόνο της ψυχής όταν έχει πια φτάσει στην έξοδό της και ο Αλλά έχει γνώση για ό,τι κάνετε». Υπάρχουν αρκετά αχαντίθ όπου μιλούν για μια επίγεια συνέπεια σε περίπτωση που δεν πληρώνεται το ζακά, η υποχρεωτική ελεημοσύνη. Και αυτή είναι η έλλειψη βροχής, όπως διαβάζουμε στην αυθεντική ρίση από την συλλογή του Ιμάμ Ιμπνη Μάτζα, νούμερο 40-19, όπου ο προφήτης Αλίες Σαλάτου Ασσαλάμ λέει: «Θα αρνούνται να δώσουν την ζακά, την ελεημοσύνη προς τον φτωχό, από τον πλούτο τους, με αποτέλεσμα η βροχή να παρακρατηθεί για αυτούς στον ουρανό. Και αν δεν ήταν για τα ζώα, τότε δεν θα έπεφτε βροχή πάνω τους». Προτού μπούμε στο δεύτερο αμάρτημα, που είναι το να αγνοείς την νηστεία, οφείλουμε να καταλάβουμε το εξής, ότι ο πλούτος που έχουμε, μικρός ή μεγάλος, οτιδήποτε μπορούμε να έχουμε είναι από τον Αλλά και δεν μας ανήκει. Συνεπώς, όταν μας διατάζει ο ύψιστος να δώσουμε σε αυτόν που έχει ανάγκη, δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να φέρουμε αντίρρηση, όχι μόνο επειδή το διατάζει ο Δημιουργός και αλίμονο σε αυτόν που εναντιώνεται στις εντολές του Δημιουργού, αλλά επίσης αυτή η περιουσία δεν είναι δικιά μας. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε και το σκεπτικό πίσω από αυτήν την εντολή, διότι ο Αλλάχ Σουμπχάνα Τα'άλα δίνει την σοφία πίσω από αυτήν την εντολή.
Η περιουσία δεν είναι δικιά μας, έτσι ώστε να τη διαχειριστούμε όπως πραγματικά θέλουμε και επιθυμούμε. Ο φτωχός, αυτός που έχει ανάγκη, και το όφελος του Ισλάμ γενικά, έχει, αυτά τα πράγματα έχουν δικαιώματα από αυτά που μας έχει δώσει ο ύψιστος. Αγνοώντας την νηστεία, ο Αλλάχ Σουμπχάνα ο Τα'άλα λέει, Σούρα Τουλ Μπακαρα, εδάφιο, κεφάλαιο 2, στίχος 183 και 184, ο εσείς που πιστεύετε, η νηστεία έχει επιβληθεί σε εσάς, όπως έχει επιβληθεί στους προγόνους σας. Μήπως και με αυτόν τον τρόπο απομακρυνθείτε από τα αμαρτήματα. Οι μέρες της νηστείας είναι μετρημένες και αν όμως κανείς από εσάς είναι άρρωστος ή ταξιδεύει, τότε να νηστέψει αργότερα τις ανάλογες μέρες. Η νηστεία έτσι, όπως και το ζακά, βρίσκεται ανάμεσα στις 5 κολόνες του Ισλάμ και εύκολα καταλαβαίνει κανείς και με βάση το κορανικό χωρίο γιατί είναι υποχρεωτικό. Και σε περίπτωση που αφαιθεί η νηστεία χωρίς δικαιολογία, τότε διαπράττει το άτομο μεγάλη αμαρτία. Και όπως καταγράφεται σε αυθεντική ρήση, αυτός που χάνει την νηστεία χωρίς δικαιολογία, τότε αυτήν την ημέρα που έχασε δεν μπορεί να την αναπληρώσει με κανέναν τρόπο, ακόμα και αν νηστέψει για όλη του τη ζωή. Και ο Ιμάμ Δάχαμπι παρουσιάζει και ένα χαντίθ για αυτόν που επίτηδες δεν νηστεύει στο μήνα του Ραμαζανίου, λέγοντας ότι αυτός που το κάνει είναι κάφερ. Όμως η ρήση αυτή που παραθέτει, η αυθεντικότητά της αμφισβητείται. Σε μία όμως αυθεντική ρήση από τον Ιμπν Χουζέιμα, με αρρύθμιση 1986 και τον Ιμπν Χιμπάν αρρύθμιση 74-91, από τον Αμπου Γουμάμα Αλ-Μπάχιλη αναφέρει ότι ο προφήτης Σαλλαλάχου Αλέιχι Βασάλλαμ είδε τους αμαρτωλούς της κόλασης να κρέμονται από τους μυρούς τους, με τα στόματά τους σκισμένα, με αίμα να βγαίνει από αυτά. Και όταν ο προφήτης Αλ-Ισαλάμ ρώτησε ποιοι είναι αυτοί, του απάντησαν είναι αυτοί που νήστευαν και διέκοψαν την νηστεία πριν την ώρα της. Και σε αυτή τη ρήση, ο μεγάλος Αλλάμα, ο Μουχάντιθ, ο Σίχ Αλ-Αλμπάνι, στο έργο του, αναφέρει εύστοχα και λέει το εξής, να παραθέσουμε λίγο τα λόγια, εάν αυτή είναι η τιμωρία για αυτούς που νήστευαν και διέκοψαν την νηστεία πριν την ώρα τους, τότε τι θα συμβεί σε αυτούς που επίτηδες άφηναν την νηστεία. Ο Αλλάχ Σουμπχάνα ο Τα'άλα να μας φυλάει και να μας προστατεύει. Και επίσης να πούμε και για το αμάρτημα, το να αγνοείς το Χατζ. Το προσκύνημα, έτσι, το Χατζ, το προσκύνημα στο ναό αυτόν, στην Κάμπα, στην Μέκκα, είναι καθήκον για τον πιστό που μπορεί να πληρώσει το ταξίδι και είναι καλά στην υγεία του. Αν όμως κάποιος αρνηθεί το καθήκον αυτό, τότε ο Αλλά είναι πιο πλούσιος από τα δημιουργήματά του. Για την ακρίβεια, στην ουσία αυτό είναι και που λέει και στο τρίτο κεφάλαιο του Κορανίου, στίχος 97, το προσκύνημα στο ναό αυτό είναι καθήκον που οφείλουν οι άνθρωποι που μπορούν να πληρώσουν για το ταξίδι του Αλλά. Αν όμως κανείς αρνηθεί το καθήκον αυτό, τότε ο Αλλά είναι πιο πλούσιος από τα δημιουργήματά του. Και σε συλλογή του Ιμάμ Τριμιδί καταγράφεται το χαντίθ που ο Απόστολος Σαλλαλάχου Αλίχι Βασέλλαμ λέει: αυτός που μπορεί να πραγματοποιήσει το προσκύνημα, να μπορέσει να ταξιδέψει και να συντηρηθεί, και δεν το κάνει, τότε δεν υπάρχει διαφορά αν πεθάνει σαν χριστιανός ή Εβραίος. Και ένας από τους Ταβιείν, συγκεκριμένα ο Ιμπνι Τζουμπαϊρ, είπε: εάν κάποιος πλούσιος παραμολούσε το Χατζ και πέθαινε, τότε δεν έκανα την προσευχή της κηδείας για αυτόν. Το Χατζ είναι υποχρεωτικό για αυτόν που είναι σε θέση να πληρώσει τα έξοδα του ταξιδιού, καθώς επίσης και την μεταφορά του. Και ο Αλεμά, οι λόγοι, αναφέρουν και την δυνατότητα επίσης να μπορεί να αφήσει λεφτά στην οικογένειά του για συντήρηση στο χρονικό διάστημα αυτό που λείπει. Και ακόμα, κάποιος που έχει χρέη, το καλύτερο είναι πρώτα να τα αποπληρώσει και έπειτα να κάνει το ταξίδι αυτό για δικιά του ευκολία. Και να βάλουμε μια τελεία εδώ.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.